Ονομάζομαι Ανεπόπουλος Κώστας και εκπροσωπώ το Ινστιτούτο Επιστημών Κινητικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ειδικότερα του Νίκου Τουμπουρόπουλου, το οποίο η ερευνητική δραστηριότητα αφορά τσιμέντα φωσφορικού ασβεστίου με εφαρμογές στην πλήρωση οστικών ελλημάτων. Η πλήρωση οστικών ελλημάτων και επίσης και πιο εκτεταμένες απώλειες οστικής μάζας οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, ένας από τους οποίους είναι ατυχήματα. Η εφαρμογή αυτών των τσιμέντων του φωσφορικού ασβεστίου στην πλήρωση, στην αντιμετώπιση αυτών των ελλημάτων ήταν μια πολύ σημαντική ανακάλυψη στον τομέα των βιοϊλικών. Τα συγκεκριμένα βιοϊλικά του φωσφορικού ασβεστίου αποτελούνται από δύο φάσεις. Μία φάση είναι στερεή και η οποία αποτελείται από φωσφορικό ασβεστίο κατά χώρον και η δεύτερη φάση είναι υγρή, η οποία αποτελείται από νερό ή κατάλληλα υδατικά διαλύματα. Η ανάμιξη αυτών των δύο οδηγεί σε ένα υλικό το οποίο είναι επεξεργάσιμο, αυτοσκληρινόμενο, επεξεργάσιμο και αυτοσκληρινόμενο. Τώρα, η αντοχή αυτού του υλικού, καθώς και η διατήρηση του σχήματος το οποίο δίνεται σε αυτό εδώ, στη μορφή του οστού, οφείλεται κυρίως στο πλέξιμο βερνοειδών κρυστάλλων του υδροξιοαπατήτη, το οποίο είναι το τελικό προϊόν το οποίο σχηματίζεται μετά από την υδρόλυση του φωσφορικού ασβεστίου και το οποίο χημικά είναι ίδιο με το οστό του ανθρώπου. Τώρα, τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης εφαρμογής αυτού του υλικού είναι η βιοσυμβατότητα, η βιοενεργότητα και εκτός από αυτό είναι και η δυνατότητα έγχυσης και σκλήρυνσης στην συγκεκριμένη οστική κοινότητα την οποία θέλουμε να φτιάξουμε. Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στη βελτίωση αυτών των υλικών και στην εφαρμογή τους τόσο in vivo όσο και in vitro σε ποντίκια. Το συγκεκριμένο έκθεμα αποτελεί ένα μοντέλο στο οποίο βλέπουμε εδώ την πλήρωση μιας σημαντικής απώλειας οστικής μάζας στο σημείο 1 και στο σημείο 2 βλέπουμε την πλήρωση οστικής μάζας στη γνάθο η οποία χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση περιοδοντίτιδας όπου αυτό χρειάζεται να βελτιωθεί δηλαδή οι μηχανικές ιδιότητες του οστού οι οποίες πιθανόν δεν είναι οι πρέπουσες και επάνω σε αυτό το οστό τοποθετείται κατάλληλο εμφύτευμα.